Ταν, 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 ταν. Τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε! Παιδιά, πραγματικά, εάν μπορούσα το σημερινό βίντεο θα το έκανα στο απόλυτο σκοτάδι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε δεν γίνεται, γιατί τι θα βλέπετε. Εμένα νεωρούμε. Γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ μπορεί να μην είμαι, αλλά ο πρωταγωνιστής της σημερινής ταινίας είναι οι σκιές. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία The Batman, που ήρθε και παρουσίασε ένα εντελώς καινούριο σύμπαν στους Batman fans. Σε εμάς δηλαδή. Πάρτε λοιπόν κοντά φαγητά, πάρτε αναψυκτικά, φτιάξτε καφεδάρες, φτιάξε μεγάλο ποτήρι, γιατί θα είμαστε τα δυο μας για πάρα πολλή ώρα, πίστεψέ με. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν η διασκέδαση ξεκινήσει, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, καταρχάς καλώς ήρθες, και κατά δεύτερον πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τις καινούριες βιντεάρες που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάμε! Η ταινία μας λοιπόν ξεκινάει με έναν μυστηριώδη τύπο με μια βαριά ανάσα, ο οποίος κατασκοπεύει ένα κτίριο και στο background παίζει το Ave Maria. Για όποιον δεν γνωρίζει, το Ave Maria στην Καθολική Εκκλησία πιο πολύ είναι το πιο, πώς να το πω, το πιο συνηθισμένο τραγούδι που παίζει τις ισχυδίες. Όλα αυτά τώρα που είπα κρατήστε τα, γιατί θα μας χρειαστούν στη συνέχεια. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα, μπορεί μόλις τώρα να ξεκινήσαμε, αλλά παιδιά η ταινία σετάρει σημαντικά πράγματα. Ένας πιτσιρικάς λοιπόν ξαφνικά ξεπροβάλλει στο οπτικό του πεδίο, ο οποίος πιτσιρικάς είναι μασκαρεμένος. Οπότε έτσι η ταινία μας λέει ότι βρισκόμαστε στο Halloween. Τι? Δεν με πιστεύεις? Α, τι έγινε? Έχουμε να πούμε κάτι τώρα? Α, νόμιζα. Να σου πω, μην ξανααμφισβητήσεις. Θα περάσω μέσα από την οδόνη, ε. Δεν τον πρόβω. The renewal program is broken. This city's been renewing for 20 years. Look where it's gotten us. Εδώ φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε εποχή εκλογών στην Gotham. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η μία εκ των υποψηφίων δημάρχων, η νέα δήμαρχος συγκεκριμένα, θέλει να διακόψει το πρόγραμμα ανανέωσης της Gotham, γιατί όπως λέει εκείνη, όπως πιστεύει, είναι εντελώς διεφθαρμένο. Listen, I have a beautiful wife and son, okay, and I will not rest. Ναχ! Τι περιμένει αυτός τόση ώρα μέσα στο σκοτάδι, ρε! Why is she still tied? But I thought we were getting a bump in the new post poll. Ρε Λεβέντι, τι θα γίνει, θα κάνεις τίποτα ή θα κάθεσαι να το κοιτάς για πολλή ώρα ακόμη? Okay, you know what, I can't watch this anymore, just call me in the morning, okay? Κοίτα μας τώρα, σε δύο ωρίτσες ακριβώς έχω μία δουλίτσα. Την προλαβαίνω, να περιμένω, θα κάνεις κάτι! Αναγιά σου, έτσι σε θέλω! Εν τω μεταξύ ο κακός μας πολύ κυμπάρης, έτσι! Είδατε, τον άφησε να δει την τηλεορασούλα του, να μιλήσει στο τηλεφωνό του, να κάνει και μια τελευταία τζούρα και μετά του άνοιξε το κεφάλι στα δύο. Αυτή τη σκηνή με τον κακό μας, ο οποίος φοράει μπότες, να πλησιάζει την κάμερα, θέλω να τη θυμάστε. Και λογικά ο κακός μας είναι πρώην υπάλληλος courier, γι' αυτό και η ταινία, παιδιά, τι να κάνουμε, οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday, even with the rain. Και πάρτε με το καλημέρα, full Blade Runner vibes από τον φίλο μας, τον Matt Reeves, κερασμένα. Εγκρίνω. Two years of nights have turned me into a nocturnal animal. I must choose my targets carefully. Εδώ, για όποιον δεν το πήρε χαμπάρι, ακούμε το αγαπητό ημερολόγιο του Bruce Wayne, ο οποίος είναι αρκετά νιούφης ως Batman και έχει ξεκινήσει αυτή την μπίζνα του Vigilante τα τελευταία δύο χρόνια. It's a big city. I can't be everywhere. Ρε Batman, κάτι τέτοια λέει και η μάνα μου, μην μου το χαλάς τώρα. Άκου και λέει, δεν μπορώ να είμαι παντού. Εντάξει, δεν στην είπε και κανένας, χαλάρωσε. They don't know where I am.
Εδώ βλέπουμε μια συμμορία η οποία έχει στην κατοχή της ένα smartphone. Και το τονίζω αυτό γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού τοποθετείται χρονολογικά η ταινία μας. Οπότε με αυτή τη λεπτομέρεια καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο σήμερα. We have a signal now for when I'm needed. Εδώ ο Batman σαν άλλος μπάρμπας λέει α, δεν έχεις δει το καινούριο σήμος του κουριό. Α, θα πάθεις πλάκα, ε. Μιλάμε όταν χρειαστούμε το νυχτηρίδ, το ανάβουμε και λαμποκοπάει όλος ο ουρανός, α. But when that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning. Πέρα από την πλάκα όμως εδώ παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ ωραία παρουσίαση της σημασίας του Bat Signal. Γιατί η ταινία σου λέει ναι μεν ότι το σήμα είναι ένας τρόπος για να καλούν τον Batman, αλλά είναι και ένας τρόπος για να προειδοποιήσουν και να φοβήσουν τους εγκληματίες της Gotham. Fear is a tool. Τι έπαθες ρε φίλε? Τα ξέρετε ότι ο Ταρίφας εδώ το χτύπησε επίτηδες. Σου λέει, με αυτά που γίνονται εδώ πέρα, έχω να σταυρώσω κούρσα 5 βράδια. Μπαμ και μέσα, φόρτωμα. Πού να σε πω, αδερφέ? They think I'm hiding in the shadows. But I am the shadows. Αυτοί γιατί τρέχουν, ρε. Δεν ήξερα ότι ο Batman κυνηγάει και τους γκρεφτάδες. Πάντως, αδέρφια, σε εσάς, τους εγκληματίες της Gotham μιλάω, σας έχω τη λύση στο πρόβλημά σας. Μιλάμε, σας έχω το απόλυτο gadget που θα σας αλλάξει τη ζωή. Είσαι εγκληματίας της Gotham. Δεν μπορείς να αντισταθείς στις κλεψιές και τους βανδαλισμούς. Θέλεις να κυκλοφορείς τις νύχτες ανέμελος και φοβάσαι μήπως στις σκιές κρύβεται ο Batman. Α, ας πούμε, είμαι 10 χρόνια στο κουρπέτι και πραγματικά τα δύο τελευταία μου έχει πάει το σκάτω στην κάλτσα. Ειδικά άμα έβλεπα σκοτεινή γωνιά. Μιλάμε τάγανα πάνω μου επί τόπου. Χάλισα 10 σόβρακα την εβδομάδα. Πρόβλεμ. Μη σκάσπια. Τα Tom & Chill Telemarketing Solutions έρχονται για να δώσουν τη λύση. Τώρα με μόνο 2 μπαταρίες 3α και πατώντας μόνο ένα κουμπί, μπορείς να φωτίσεις κάθε σκοτεινό σοκάκι. Fuck off. Δεν είχα σταυρώσει τα γιά για τα γιά εδώ και 2 χρόνια. 2 χρόνια. Τώρα όμως με τον Fuck off πλέον νιώθω πικάστο της Gotham. Της Gotham. Δεν σας κάνω χαβαλέ. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τίποτα. Έχω πάρει και μια 12 μπαταρίες και είμαι πλέον άρχοντας. Είναι άρχοντας. Άσε, ας πούμε, σώθηκα, αδερφέ. Είχα παρεθεί να αγοράσω καινούργια σόβρακα. Τώρα με τον Fuck off. Για απλά δεν φοβάμαι. Κάνω και χαβαλέ στους άλλους συναδέρφους. Τους βαρώ με στα μάτια, το βάζω από κάτω και τους κάνω να τρομάξουν. Και άλλα τέτοια, άσε, μιλάμε για μεγάλο ταμπαντούρα, ας πούμε. Τώρα η δύναμη του ήλιου βρίσκεται στο χέρι σου. Για τις επόμενες 2 ώρες μπορείς να κάνεις δικό σου τον Fuck off από 109,99 μόνο 9,99 ευρώ. Μπροστά σου δρόμο σκοτεινό. Τώρα υπάρχει ο Fuck off. Πάντως σε αυτή την ταινία, παιδιά, κατάλαβα γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε τόσο πολύ τον Batman και τον κόσμο του. Δείτε εδώ, ας πούμε, έναν κοινό ηλεκτρικό σταθμό στην Gotham. Είναι λες και βγήκε ο τύπος στο σταθμό Μοναστηράκι. Ε, μετά πώς να μην ταυτίσεις, πλάκα μου κάνετε. Μια συμμορία λοιπόν εδώ προσπαθεί να μοιήσει ένα καινούριο της μέλος στη φάση τους. Και σε περίπτωση από το ότι είναι χεσμένος, δεν κατάλαβες ότι είναι αυτός ο τύπος ο νέος, του έχουν βάψει και το μισό πρόσωπο. Πολύ έξυπνη οπτική αφήγηση αυτή εδώ παιδιά, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είδατε για να μην έχουν αγοράσει τον Fuck off. Τώρα θα ήξεραν ήδη ποιος κρύβεται πίσω από τις σκιές. Τι ρώτησες μόλις τώρα? Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αυτός είναι ο Batman? Α, Bruce, για να έλαβε σε παρακαλώ. Ένα γεια σου, Λεβέντης. Και για να ξέρετε, ρώτησε και άλλο ο αστιάτορας που κόπηκαν από την τελική ταινία. Για βάλε. Τι, ο Pattinson Batman? Στην ταινία είναι και ο Τζόκερ του Φινίξ. Σου αρέσουν τα μπακαρονιά με κοιμά? Εκείνο τον ρωτήσαμε αν του αρέσουν τα μακαρόνια με τον κιμά. Ρόμπερτ, συνέχισε. Έτσι, μπράβο. Άμα θες ξαναρώτα τώρα. I'm vengeance. Yeah. Ας κάνω τον ενθουσιασμένο ψεύτικα και ας υποκριθώ ότι δεν είχα δει τη συγκεκριμένη σκηνή πριν βγει η ταινία 8.000 φορές στο τρέιλερ. Όπα, παιδιά, εδώ ταιριάζει τέλεια και ένα άλλο ηχητικό εφέ. Ισόγειο. Έτσι, μπράβο. Και ξέρετε τι έχει στο ισόγειο, ε! Σαπάκιασμα! Και δείτε τώρα πώς αριστοτεχνικά μία ταινία σετάρει σε μία μάχη που δεν διαρκεί ούτε 2 λεπτάκια πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
ξεκινάμε με το ότι ο Batman δεν είναι τέλειος στη μάχη σώμα με σώμα, ακόμη αφού τρώει πολλές και από τους αντιπάλους του. Επίσης, η στολή του είναι αλεξίσφαιρη σφυρί και για κάποιον που είναι εντελώς άσχετος με τη φάση του Batman, έχει και κάποια γκατζετάκια. Και επιπλέον έχει πολύ, έχει πάρα πολύ μάλλον, θυμό μέσα του. Και συνεχίζει. Ο Batman αφήνει τον πιτσιρικά που δεν είναι ακόμη μειμένος 100% σε συμμορία να φύγει και αυτό, παιδιά, δείχνει ότι παρόλο που έχει πολύ θυμό μέσα του δεν δέρνει απλά από εδώ και από εκεί ανεξέλεκτα, έχει συνείδηση. Please don't hurt me. Και το σημαντικότερο, παιδιά, ακόμη οι κάτοικοι της Gotham, οι καλοί κάτοικοι δηλαδή, δεν έχουν καταλάβει εάν ο Batman είναι καλός ή κακός. Τον φοβούνται. Όπου αυτό επίσης μας οδηγεί σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι ο Batman είναι γνωστός μόνο στους εγκληματίες της Gotham και όχι στους καλούς. Λοιπόν, γουστάρω πάρα πολλά πράγματα στη συγκεκριμένη ταινία, αλλά αυτό, παιδιά, που ξεχωρίζω περισσότερο και με μεγάλη διαφορά από όλα τα υπόλοιπα είναι το πώς αντιμετωπίζουν και πώς κοιτάνε τον Batman οι υπόλοιποι αστυνομικοί της Gotham. Οι τύποι τον κοιτάνε με ένα βλέμμα απέχθειας και τον ψιλοκοροϊδεύουν κιόλας, και είναι και λογικό, ρε παιδιά, γιατί πρώτον είναι ένας τύπος ο οποίος φοράει μία αλεξίσφαιρη στολή νυχτερίδας και σχεδόν αμίλητος κιόλας, και δεύτερον, τον δεύτερο λόγο δεν μπορώ να σας τον πω ακόμα, να με συμπαθάτε. Προχωράμε. Police action. Βρε αποτυχημένε Freddie Mercury της Gotham, τι τον σταματάς, αφού ο τύπος ακολουθεί τον υπαστινόμο της αστυνομίας της Gotham. Είσαι ηλίθιος. He's with me, officer. Are you kidding me, sir? You gonna let him in here? Τι λέτε, μωρέ, από πότε ο ανώτερος δίνει εξηγήσεις στον απλό αστυνομικό για το τι θα κάνουν εκεί πέρα. Πάτε καλά. Martinez, let him through. Α, εντάξει, μας την έκανε τη χάρη ο Freddie. Έλα, Παναγία μου. Κάνε κανένα αστείο τώρα να τον ρωτήσει άμα του αρέσει το μακαρόνι με το κιμά. Θα σε κάνει να τραγουδήσει το ποχή με ανδράψω ότι με κραυγές. Δεν είναι καλά, τον βλέπεις. Sorry, δείτε πώς τον κοιτάει ο detective. Τον έχουν όλοι στην μπούκα τον Μπατμανάκο σε αυτό το σύμπαν. Και γουστάρω. Όλοι εκτός από τον Gordon, από ό,τι φαίνεται. Που να το πω, παιδιά, ο ρόλος του Gordon έκατσε στον αγαπημένο μου Jeffrey Wright κούτα. Και δεν το περίμενα με τίποτα. Το φόβο του να έχεις. The mayor was up here alone. Σας θυμίζει κάτι αυτό το πλάνο? Κρατήστε αυτόν τον οπτικό παραλληλισμό, είναι σημαντικός. What does a liar do when he's dead? There's a cipher too. Any of this mean anything to you? Ο Gordon, παιδιά, φαίνεται ότι εμπιστεύεται τον Batman 100%. Τον έχει βάλει μέσα σε μια σκηνή εγκλήματος, του δείχνει αποδεικτικά στοιχεία κανονικότατα, σαν να είναι κανονικός αστυνομικός. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είναι και τόσο σύμφωνοι σε αυτό. What's going on, eh? I asked him to come, Pete. This is a crime scene. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? Εντάξει, και για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, ο Pete δεν έχει και τόσο άδικο εδώ πέρα. Τον συγκεκριμένο Batman το βλέπεις ότι γενικά δεν είναι και τόσο καλά, δεν τον κάνεις και τόσο αθώ. He's a goddamn vigilante. He could be a suspect. He lies still. Α, καλά. Οι άλλοι βρίζουν τον Batman και ο Batman ούτε καν που τους ακούει. Απλά λύνει το γρίφο. Excuse me? The riddle. What does a liar do when he's dead? He lies still. Αλλά εκτός από ανέστητος, είναι και πανέξυπνος ο Batman, γιατί λύνει τον γρίφο σε κάτι λεπτάκια. Kid found him. Πολύ μικρής ηλικίας αγόρι που έχασε τον πατέρα του. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνδέθηκε αμέσως ο Bruce Wayne με αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ. Sometimes in the morning, I have to force myself to remember. Η ταινία μας όμως εδώ, εκτός των άλλων, σετάρει και ένα πολύ όμορφο καινούριο γκατζετάκι. Και αυτό είναι η ψηφιακή φακή επαφής που επιτρέπουν στον Batman να καταγράφει τα πάντα που γίνονται την ώρα της δράσης. Να σας πω ότι τέτοιοι φακοί, παρόμοιοι φακοί μάλλον, έχουν δημιουργηθεί και στην πραγματικότητα από την Google το 2014. Και η χρήση τους θα ήταν να βοηθούν τους διαβητικούς να μαθαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή το επίπεδο του διαβήτη τους. Βέβαια, το project σταμάτησε το 2018.
Και εδώ έχουμε το πρώτο περίεργο από τα περίεργα που έχει αυτή η ταινία και μου χτυπάνε άσχημα στο μάτι. Η ταινία Batman, όπως είπαμε στην αρχή, τοποθετείται στο σήμερα και μάλιστα ο ίδιος ο Batman έχει στην κατοχή του υπερσύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό. Έχει υπολογιστές, μέχρι και ψηφιακούς φακούς επαφής έχει ο τύπος, αλλά τις σημειώσεις του τις γράφει σε τετράδια. Ρίστε με τα καλά σας! Και άμα θέλει δηλαδή να βρει κάτι, τι θα κάνει, θα ψάχνει τετράδιο-τετράδιο, μήνα-μήνα, σελίδα-σελίδα, ρε! 21ος αιώνας! Βάλτε τον άνθρωπο ρε να τα περνάει μέσα σε έναν υπολογιστή όλα! Να μπορεί μετά να κάνει μια αναζήτηση σαν άνθρωπος! Που μου κάνατε τον Batman λογιστή! Και ήρθε η ώρα επιτέλους να καλωσορίσουμε τον Άντι Σέρκις στο ρόλο του Άλφρεντ. Οι παλιοί του καναλιού θα ξέρετε ήδη ότι έχω μια τρελή αδυναμία στο χαρακτήρα του Άλφρεντ. Και συγκεκριμένα έχω λατρέψει τον Άλφρεντ των ταινιών του Νόλαν, αλλά και αυτόν από τη σειρά Gotham. Και αυτός ο Άλφρεντ, παιδιά, που βλέπουμε σε αυτή την ταινία, είναι μία μίξη αυτών των δύο, θα λέγαμε, και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό. Have a shower. Our accounting friends at Wayne Enterprises are coming for breakfast. Here. Why? Because I couldn't get you to go there. I haven't got time for this. Γιατί ρε Μπρουζ, τι έχουν οι λογιστές δηλαδή. Με τόση χαρτούρα και εσύ που κρατάς, θα έχετε πολλά κοινά να συζητήσετε. It's getting serious, Bruce. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care about that. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια, κυρίες και κύριοι, εδώ ο Bruce Wayne σε αυτό το σύμπαν είναι σχεδόν χρεοκοπημένος. You don't care about your family's legacy. What I'm doing is my family's legacy. If I can't change things here, I don't care what happens to me. Και μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια είναι πως ο Bruce Wayne δείχνει να μην ενδιαφέρεται καθόλου για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη νυχτερινή του δραστηριότητα. Κάτι που αυτομάτως σημαίνει ότι έχει να δει και πάρα πολύ καιρό το φως της ημέρας. That's all I'm afraid of. Alfred, stop. You're not my father. Και εννοείται ότι θα έχουμε τη γνωστή κλεισεδιά «Άλφρεντ δεν είσαι ο πατέρας μου» για να γίνει κάτι μετά και να καταλάβει ο Bruce Wayne ότι στην ουσία ο Άλφρεντ είναι ο πατέρας του. Spoiler alert σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει ή σε περίπτωση που δεν έχετε δει καμία ταινία στη ζωή σας γενικά. What are you doing? Just reminiscing about my days in the circus. This is actually quite elusive. Είδατε που σας είπα, ο Bruce Wayne έχει πολύ καιρό να δει το φως του ήλιου, γι' αυτό και τον ενοχλεί. He lies still. Is only a partial key. So, I'm looking for any double symbols to start. Try and letters, see where it leads. Αυτός ο Άλφρεντ λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και τόσο πολύ butler. Πιο πολύ είναι γενικός διαχειριστής του ομίλου Wayne και βοηθάει και λίγο τον Bruce Wayne στην σταυροφορία του. Και όλο αυτό που είπα γίνεται πιο εύκολα κατανοητό όταν... Mr. Pennyworth. Yes, Dory. The accountants are here. See them in, please, Dory. Όταν σκάει ο κανονικός butler, μάλλον η κανονική butler που είναι η Dory. Use only the letters from your lies to tell and leave the rest. Blank, yeah, I understand. But that we leave most of the cipher unsolved. I don't see how that's gonna. Άντε ρε, βάλετε τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή! Γιατί δεν καθόσασταν εκεί να τα γράψετε ένα-ένα με το χέρι. Ικανούς σας είχα. Guess it's good to be the mayor. There. Ότι δηλαδή, συγγνώμη, έγινε μία δολοφονία στο σπίτι του δημάρχου. Και η αστυνομία δεν έψαξε ολόκληρο το σπίτι. Τι έψαξε, μόνο το δωμάτιο που έγινε η δολοφονία? Κάτω στον καράζ δεν πήγαν? Περιμένανε ο Batman να λύσει το γρίφο για να πάνε. GCPD rules. What? Thumb drive. Αστιάρα. Δηλαδή, ακόμα και ο δήμαρχος άμα μπορούσε θα έκανε like. Με το δεξί του χέρι, γιατί το αριστερό. Οι Gordon και Batman λοιπόν χρησιμοποιούν το κομμένο δάχτυλο του δημάρχου για να μπουν μέσα στο flash drive το οποίο και βρήκαν. Και μέσα σε αυτό βρίσκουν κάποια στοιχεία που συνδέουν τη δολοφονία του δημάρχου με τον Πιγκουίνο, ο οποίος φαίνεται να είναι το δεξί χέρι του Carmine Falcone. Shit, the drive. It sent out the photos from my account. Gotham Post, Gazette, GC1, all of them. Άντε πάλι τα ίδια. Αρχίσαμε τώρα τα καλά του Skyfall. Ή μάλλον τα κακά του Skyfall. Πάει τώρα ο Gordon και βάζει ένα φλασάκι, το οποίο του το έδωσε ο δολοφόνος που ψάχνουνε μέσα στον υπολογιστή, ο οποίος υπολογιστής είναι και συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Και μετά νευριάζει και από πάνω που το φλασάκι μέσα είχε ιό και έστειλε όλες τις φωτογραφίες και όλες τις πληροφορίες σε όλες τις εφημερίδες της Gotham. Αφού είστε και δοβοσκοί! Επίσης είδατε έτσι, ο ίδιος ο Gordon εδώ πέρα λέει ότι τα έστειλε σε όλες τις εφημερίδες, όχι σε όλα τα site. Όχι σε όλα τα κανάλια τουλάχιστον, στις εφημερίδες. Ρε Ματρίψ, αγόρι μου, το καταλαβαίνω και φαίνεται κιόλας ότι η ταινία σου θες να έχει έτσι μια αισθητική παλιάς ταινίας, αλλά αποφάσισε ή θα τοποθετείτε στη σύγχρονη εποχή ή στην παλιά. Δεν γίνεται να τα έχουμε και τα δύο. Μας έχεις μπερδέψει. No, I am. Yeah. I want to see the penguin. I know what you're talking about, pal.
Οπότε ο πατμανάκος μας πάει να επισκεφθεί τον πιγκουίνο. Βέβαια εντάξει, δεν θα είναι και τόσο εύκολο αυτό. Get out of here, freak. The little suit's gonna get all full of blood. Mine are yours. Trick or treat, τους λέει ο Batman. Από ό,τι φαίνεται θα έπρεπε να έχουν επιλέξει το treat. Και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά μια πρωτοποριακή σκηνή με τον Batman να δέρνει κόσμο μέσα σε ένα κλαμπ. Τι, το έχουμε ξαναδεί. Έλα, εντάξει ρε Control. Έλα, ένα λάθος κάναμε, συγγνώμη. Καλώς τον λόγο που η ταινία The Batman του χρόνου θα πάρει το Oscar καλύτερου μακιγιάζ. Τον Oswald Cobblepot, τον οποίο τον υποδύεται ο εκπληκτικός και αγνώριστος Colin Farrell. Who is she? Really don't know, Chief. Oh, hello, beautiful. It's okay, baby. Mr. Vengeance here, yeah. You don't bite. Άρα δηλαδή, για να είναι γνωστή αυτή η ατάκα ακόμη και στο πιγκουίνο, αυτό σημαίνει ότι ο Batman, όποιον σαπακιάσει, είτε τον ρωτήσει είτε όχι, του λέει τη συγκεκριμένη ατάκα. Ρε Batman, εντάξει, και εμείς ψώνια είμαστε, αλλά όχι τόσο. Το πλάσμα λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα, καθώς φαίνεται, γνωρίζει κάτι για την κοπέλα που ψάχνει ο Batman. Οπότε ο Batman τι θα κάνει για να μάθει, θα πάει να τη ρωτήσει. Όχι φυσικά, σαν γνήσιος περίεργος που είναι, θα την κατασκοπεύσει. Debbie, what's wrong? Whoa, slow down. I can't. Baby, we're gonna get the hell out of here, okay? I promise. Αυτήν εδώ τη σκηνή την έβαλα για να σας δείξω ότι η τύπισσα μιλάει μάλλον με το δεσμό της, γιατί τη λέει συνέχεια μωρό μου και μωρό μου. Σημαντικό γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Όπα, τον πιάσατε τον παραλληλισμό πάλι. Όχι, για δείτε αυτό. Αυτός εδώ είναι ο δεύτερος οπτικός παραλληλισμός που γίνεται ανάμεσα στον Batman και στον κακό μας και δεν είναι καθόλου τυχαίος, παιδιά, να τον θυμάστε. Ρε περίεργε, τι κάνεις εκεί πέρα. Στο πότε να παρακολουθείς την κοπέλα να γδύνεται, ρε. Ανώμαλε. Όπα της. Διπλοβάρδιας δουλεύει η κούκλα από ό,τι φαίνεται. Η τύπης από το κλαμπ λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι του δημάρχου για να κλέψει κάτι από ό,τι φαίνεται και στο background παιδιά παίζει ένα soundtrack που κάνει τη Resident Evil ψυχούλα μου να τουρτουρίζει από νοσταλγία. Και νομίζω ότι σας έχω πει πόσο ανελέητα γουστάρω όταν η ταινία έχει απίστευτους ωραίους ASMR ήχους. Αχ, βάλσαμο στην ψυχούλα μου, βάλσαμο! Τι ASMR και αηδίες, εδώ πέρα είναι όλη η φάση. You're pretty good at that. Ναι, κοιτάτε τώρα τι γίνεται. Από την έρευνα που έχω κάνει, έχω δει πως τις περισσότερες σκηνές μάχης μεταξύ Σελίνα και Batman εννοώ, έχουν γυριστεί από τους ίδιους τους ηθοποιούς. Οπότε αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ, ρε παιδιά, είναι ότι γιατί στις μάχες είναι τόσο έντονη η χρήση CGI. Δείτε εδώ πέρα πως φαίνεται η εναλλαγή μεταξύ αληθινού χαρακτήρα και CGI χαρακτήρα όταν κάνει την κλωτσιά η Σελίνα. Και το κακό είναι ότι δεν θα το συναντήσουμε μόνο εδώ το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το συναντάμε σχεδόν σε όλες τις σκηνές μάχης της ταινίας. Κάνσελα, Άνικα. Listen, honey, you got the wrong idea, okay? I didn't kill anybody. I'm here for my friend. She's trying to get the hell out of here, and this son of a bitch stole her passport. Άρα η τύπης εκεί πέρα πήγε για να πάρει πίσω το διαβατήριο της φίλης της και επειδή ο Batman δεν είχε γίνει αρκετά περίεργος. Back at your place. Let's go talk to her. Πάμε τη λέει πίσω στο σπίτι σου να τη μιλήσουμε. Σαν να τη λέει τόση ώρα σε παρακολουθώ, δεν σε πειράζει, ε! Και αυτά τα άσπρα εσόρουχα που έχεις, μούρλια. Άνι! Baby! Άνι! Και σιγά που θα ήταν εκεί η Άνικα. Πάει, εξαφανιζόλ. Σιγά με τόσα που ήξερε να μην την άφηνα να ζήσει. Αλλά παιδιά, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα δεν σταματούν στην Άνικα. He was found dead earlier tonight inside the police athletic league facilities in the Tri-Corner area. Γιατί βλέπει τα ραδίκια ανάποδα και ο Πιτ. Ξέρετε, ο commissioner που φώνασε στην αρχή της ταινίας τον Batman. This must be a favorite night of the year, huh, pal?
Happy fucking Halloween. Τον έφαγε και αυτόν ο κακός μας. Μιλάμε, είμαστε μόλις στα 40 λεπτά ταινίας και έχουν πεθάνει 3 άτομα. Τα 2 επιβεβαιωμένα, η μία ακόμη παίζεται. Hello, people of Gotham. This is the Riddler speaking. On Halloween night, I killed your mayor because he was not who he pretended to be. Και εδώ βλέπουμε, παιδιά, για πρώτη φορά έναν Batman κακό να βγάζει homemade βιντεάκια για να τρομοκρατήσει τον κόσμο της Gotham. Ε, τι έγινε πάλι? Πάλι λάθος έκανα, μωρέ. Ε, πώς έκανα λάθος, δηλαδή? You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Ε, καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, μωρέ, μη φωνάζεις. Παιδιά, άκυρο, άκυρο να με συμπαθάτε. Commissioner Savage served a distinguished 30-year career. Holy shit, I seen that guy too. At the club. The club within the club. Το λοιπόν, η Σελίνα αποκαλύπτει στον Batman ότι το club του Μπικουίνου στην ουσία είναι club μπαμπούσκα. Γιατί μέσα στο club κρύβεται ένα άλλο club. Και μέσα στο κρυφό club συχνάζουν όλα τα ηγετικά στελέχη της Gotham. Προς το παρόν όμως, ο Batman πρέπει να πάει στο νεκροτομείο για να εξετάσει το πτώμα του μακαρίτη του Pete. He waited for him at the gym. Pete always liked to work out late at night when no one else was around. Τι του άρεσε, λέει, να γυμνάζεται μόνος του αργά το βράδυ? Για ποιο Pete μιλάμε, για αυτόν εδώ? What's going on, eh? Ρε σενταριογράφη, πάτε καλά. Σε αυτόν εδώ θα τέριαζε καλύτερα ότι του άρεσε να πηγαίνει μόνος του για τσίπουρα αργά το βράδυ, μας κοροϊδεύετε. I'm mad about you. Wanna know my name? Just look inside and see. Δώστε προσοχή σε αυτό το «Είμαι τρελός μαζί σου» που γράφει ο Ρίτλερ στον Batman εδώ πέρα. Είναι σημαντικό. Follow the maze till you find the rat. Bring him into the light. You'll find where I'm at. Αυτό, φίλε μου, Γκόρτον, λέγεται πολύ ελεύθερος χρόνος. Ο Batman, λοιπόν, με τα πολλά ή και όχι με τα τόσα πολλά, στέλνει τη Σελίνα σαν ποντίκι μέσα στη φάκα για να μάθει το ποιοι συχνάζουν μέσα στο μυστικό κλαμπ. Kenzie, William, he's an after Να τα μας, τα πρωινά αστυνομικό, τα βράδια, πορτιέρι στον πιγκουίνο. Ε, τι να κάνεις, με μια δουλειά δεν βγαίνει στον Gotham. That's the DA, Gil Coulson. Talk to him. Όλα τα καλά παιδιά της Gotham συχνάζουν εκεί, λοιπόν. Και ο εισαγγελέας αλλά και οι αυλικοί του πηγαίνουν εκεί, κάνουν τα ναρκωτικάκια τους και όλα καλά. I like this girl. Oh, hey, I like you too. Δείτε πω τύπος, δεν το πιστεύει καν ότι η τύπισσα του είπε ότι της αρέσει. I mean this Riddler, going after the most powerful people in this city, he knows so much. Αυτό τώρα που κολλάει. There was a rat, we had an informant, we had big time information on Salvatore Moroni, that's how we got him out of the drops business. Ρε εσείς, πάμε καλά τώρα. Ο τύπος αρχίζει και λέει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο σε μια άκυρη που τη γνώρισε μόλις τώρα το μεγαλύτερό του μυστικό. Θα μου πει κάποιος, ρε Θωμά, είναι μαστουρωμένος. Ναι, μαστουρωμένος, είναι όχι ηλίθιος. Okay, I don't want to hear this. This is the kind of pillow talk that got that Russian girl disappeared. What do you know about that? Α, ναι, μπράβο σου που τον έκοψες, ενώ τα έχει πει ήδη όλα. Hey, been a long time since I've seen you down here. How you been? Yeah, I've been okay. Όπα, η Σελίνα φαίνεται να έχει παρελθόν με τον Φαλκόν. Ενδιαφέρον. You know Carmine Falcone. I told you it's a mob spot. You didn't tell me you had a relationship with him. I don't have a relationship with him. Wait, what are you doing? Listen, I can't do this anymore. No. Η επιχείρηση παρακολούθηση, λοιπόν, μόλις έλαβε τέλος και πάμε πρόσωλο ταχώς για το επόμενο θύμα του κακού μας. Δείτε εδώ λίγο την κινηματογράφηση, παιδιά. Δεν θέλω να τα περνάμε έτσι αυτά. Πλάνο out of focus επίτηδες εδώ πέρα για αύξηση της έντασης αλλά και του τρόμου της σκηνής. Γιατί τι είναι καλύτερο από το να βλέπεις κάτι μπροστά στα μάτια σου? Να το φαντάζεσαι. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, στην ταινία The Batman ξεκινάει το σουαρέ ταράτσας. Εντάξει, και οι άλλες ταινίες Batman έχουν συναντήσει σε ταράτσα, αλλά εδώ, παιδιά, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. I think the killer's targeting people close to that case. I worked that case. Riddler's not after you. You're not corrupt. Coulson's dirty. Πρώτη συνάντηση στην ταράτσα, λοιπόν, για τους Batman και Gordon, όπου ο πρώτος λέει στον δεύτερο το τι παίζει γενικά με τον Riddler. Στην ουσία του λέει, δηλαδή, ότι κυνηγάει όλα τα διεφθαρμένα στελέχη της Gotham. Taking the liberty of doing a little work on this latest cipher, the one from the rat maze. Freddy's Spanish is you are El Rata Elada. Α, ναι, γιατί όλα τα είχαμε, τα ισπανικά μας έλειπαν τώρα.
Όπως ήταν φυσικό λοιπόν, ο The Riddler θα έχει υποστηρικτές σε όλο αυτό που κάνει και πώς να μην έχει δηλαδή, αφού στην ουσία σκοτώνει όλο το βόθρο της Gotham. Όλοι σκάνε με ολοκένουργια αμάξια στην κηδεία, ο Bruce Wayne σκάει με μια συλλεκτική Corvette των 60's. Έτσι γιατί μπορεί! Και γιατί ο Matt Reeves έχει σύγχυση χρονολογικής τοποθέτησης, είναι καινούργιος όρος αυτός, τον γέννησα τώρα μόλις. Να σας πω την αλήθεια, είμαι 99,9% σίγουρος ότι αυτός ο πιτσιρικάς θα είναι ο Ρόμπιν αυτού του σύμπαντος στις επόμενες ταινίες. Γιατί στην αρχή της ταινίας είναι μεταμφιεσμένος με μια κόκκινη στολή και κρατάει ένα σπαθί και δείχνει να παλεύει, γιατί πιο μετά χάνει τον πατέρα του και ο Μπάτμαν τον συμπονεί γι' αυτό και γενικά φαίνεται ο Bruce Wayne να έχει μια ειδική σύνδεση με τον μικρό. Gil Coulson is missing. Has been heard from since last night. Hey, Mr. Wayne. Προσέξατε εδώ πέρα την αντίθεση. Ο ίδιος αστυνομικός που λίγο πριν είπε τον ίδιο άνθρωπο φρικιό. Freak. Τώρα που τον βλέπει με την άλλη ιδιότητά του. Hey, Mr. Wayne. Τον χαιρετάει κανονικότατα με το χαμόγελο στα χείλη. Και το βλέπετε, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Bruce Wayne με το που μπαίνει μέσα το αμάξι είναι να πάει να σώσει τον μικρό. Get out! Α, βρε καλό στο γλίτσα! Christ, it's Coulson. Ναι ρε Gordon, αυτό είπα και εγώ, μη μου το χαλάς τώρα. Αλλά παιδιά, τι έχεις στο λαιμό του. Θέλω ψυχραιμία, ε! There's a bomb around his neck! Ε, μωρέ, ηρεμία είπα! Α! Ποιος έχει ξεχάσει το δυνατό το κινητό του! Ρε, τι σας είπα πιο πριν! Σε κηδεία είμαστε! Να σου πα... έπρεπε να το περιμένω. Ποιος άλλος θα το ξεχάσει το δυνατό. Λίτσα. Let's clear this place out now! Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι εντελώς ψέμα, γιατί το τηλέφωνο ξεκίνησε να χτυπάει όταν ήταν μέρα και τώρα έχει νυχτώσει. Και όχι τίποτα άλλο, το τηλέφωνο είναι iPhone. Σιγά που θα κράταγε η μπαταρία του τόση ώρα. Επίσης, αυτός ο καημένος ο Ρίτλερ έχει αφήσει το τηλέφωνο να χτυπάει και πρέπει να κάθεται κάνα πεντάωρο από την άλλη μεριά της γραμμής και να πατάει συνέχεια για την επανάκληση. Ναι, γιατί είναι και γνωστός πλακατζής αυτός ο Μπάτμαν. Μιλάμε για τρελός χαβαλές. Εγώ πάντως έχω μια πορεία. Πες ρε παιδί μου ότι για κάποιο λόγο ο Μπάτμαν δεν εμφανιζόταν ποτέ εκεί πέρα. Ο Ρίτλερ τι θα έκανε, θα περίμενε στον αιώνα τον απαντά. I'm just an instrument here to unmask the truth about this cesspool we call a city. Α, πολύ όμορφα και ξεκάθαρα εδώ πέρα λοιπόν, ο Ρίτλερ λέει στον Batman τον καθαρό του στόχο, ότι στην ουσία δηλαδή θέλει να ξεβρωμίσει την Gotham από τους διεφθαρμένους διοικούντες της. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, προς το παρόν, ο κακός της ταινίας μας δεν είναι και τόσο κακός, πιο πολύ ως αντιήρωας παρουσιάζεται. Το οποίο, παιδιά, και γουστάρω πάρα πολύ. Γενικά, γουστάρω τις ταινίες που έχουν κακό, ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, εάν είναι κακός ή αν είναι αντιήρωας. Το αφήνουν στη δική σου κρίση. Can we get somebody out here? This thing is gonna kill me! Shut up! You deserve to be dead after what you did! You hear me! Α, χάλια τα νεύρα σου, γλυκιά μου! Τι κάνει τώρα τη μύτη του φυσάει. Α, εντάξει, γελάει τελικά παιδιά. Γελάει, μην αειδιάσετε τσάμπα. I'm giving you a chance. Riddle number one. Ναι ρε Coulson, πάμε, το έχεις ρε παιχταρά. But when it's denied, it's violence you may find. Ωραία, άντε ρε Coulson μας εδώ. Αν και τόσο χέστης που είσαι και έναν γρίφο μόνο να βρεις, πολύ θα είναι. Justice. Huh? The answer's justice. Justice. Ε, τι ναι ρε. Ο Coulson θα τις βρίσει τις απαντήσεις ή ο Batman. What is the price for your blind eye? Perhaps he's asking how much it costs for you to turn your back. Αυτό τώρα δεν είναι καν γρίφος. Αυτό ερώτηση είναι. Α, καλά. Τόσο πολύ δεν κλέβω ούτε εγώ στο τίτσο. How much? 10 grand. 10 G's a month I get a monthly payment just not to prosecute certain cases. Εν τω μεταξύ, βλέπετε ότι η φάση εδώ πέρα του Ρίτλερ είναι συνεργασία με τον Batman. Δεν ήταν τυχαίο που τον ζήτησε να είναι εκεί. Στην ουσία, δηλαδή, ο Ρίτλερ εκεί τον Batman τον φώναξε μόνο και μόνο για να λύνει κάποιους τους γρίφους, μπας και ο άλλος ξεφουρνίσει τα πάντα από αυτά που γίνονται στα media. Γιατί αλλιώς, ακόμη στον πρώτο γρίφο θα ήταν. Since your justice is so select, please. Tell us which vermin you're paid to protect. Which vermin? The rat. Άντε πάλι! Ούτε αυτό είναι γρίφος, πάλι ερώτηση είναι! Ρε εσύ,
Είσαι σίγουρο, Ρίτλερ? The informant you all protect from the Salvatore Moroni case. How do you know about that? Πώς το έμαθε, έλατε ρε Κόλσον, δηλαδή πού να το έλεγες και σε μία άκυρη μέσα σε ένα κλάμπ, ε? What's his name? 20 seconds. No, I'm a dead man. Either way you're talking to a dead man, okay? Και ο Κόλσον, όπως ήταν φυσικό, δεν προδίδει το ποιος ήταν ο πληροφοριοδότης στην υπόθεση Μαρόνι, γιατί ούτως ή άλλως και να γλιτώσει από τη βόμβα του Ρίτλερ θα τον φάει μαρμάγκα πιο μετά. What people? It's the whole system. Ο γιωτάς ο Batman, παιδιά, γιατί ο Batman αυτού του σύμπαντος κάνει πάρα μα πάρα πολλά ηλίθια πράγματα, ενώ έχει μπροστά του την αντίστροφη μέτρηση και ακούει και το Ρίτλερ να του φωνάζει την αντίστροφη μέτρηση, λες και παίζει σε τηλεπαιχνίδι, κάθεται εκεί πέρα να φάει την έκρηξη στη μάπα. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Ρίτλερ παραλίγο να σκοτώσει τον Batman και όχι τίποτα άλλο, δεν θα φτύγει κιόλας ο καημένος. Πού να φανταστεί ότι ο φελός θα κάτσει να φάει τη βόμβα στη μούρη. Δείτε λίγο λεπτομέρεια, ο αστυνομικός πάει να βγάλει τη μάσκα του Batman και ο Gordon του τραβάει το χέρι για να μην το κάνει. Relax, goddammit! You're protecting this guy, Jim. Και τώρα, παιδιά, βρισκόμαστε στην αγαπημένη μου σκηνή του The Batman. Μετά από 4 φορές που έχω δει αυτή την ταινία, οι 2 από τις 4 ήταν στο σινεμά, έχω καταλήξει ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου σκηνή με διαφορά. Coulson's blood is on his hand. Maybe it's on yours. What do you say? He would rather die than talk. Το είδατε πλάνα πλαϊνά όσο μιλάει ο Μακένζι για τον Batman στον Gordon, αλλά μόλις η συζήτηση γυρνάει σε προσωπικό επίπεδο, τα πλάνα αλλάζουν και έρχονται κοντινά μπροστά στον κάθε έναν από τους 2 πρωταγωνιστές. What was he afraid of? You? You have any idea what kind of trouble you're in? Και θέλω να ετοιμαστείτε για το ξέσπασμα του Θωμά. Ευχαριστώ. You could be an accessory to murder. What are you playing games? Από πότε σε ένα δωμάτιο γεμάτο αξιωματικούς πετάγεται ένας απλός αστυνομικός να κάνει χειρονομία στον... Τι είναι ο Batman εδώ πέρα τέλος πάντων ακριβώς? Στον ύποπτο τέλος πάντων. Είμαστε με τα καλά μας. Πήγε ο τύπος σε φάση, ελάτε μπαρμπάδες, ελάτε να τελειώνουμε. Βγάλετε τη μάσκα γιατί έχω και κάτι κοψίδια που με περιμένουν στο σπίτι. Right now I got you on assaulting an officer. You got me on assaulting Drake. Hey! What's the matter with you? This isn't the way to do this. Ναι ρε Κορτονάρα, ναι! Αυτό τον Gordon θέλαμε ρε, ναι! You too now. You're gonna put yourself on the line for this scumbag, Jim. Just give me a minute, I'll get him to cooperate. Ο Gordon κολλάει στα κάγκελα τον Batman και του λέει, κάτσε εκεί πέρα νιάνιαρο, το κάνεις λάθος, και του κουνάει και το δάχτυλο. Okay, give him the room. 2 minutes. Και λατρεύω, παιδιά, τον Gordon αυτού του σύμπαντος για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είναι κομπάρσος αλλά συμπροταγωνιστής. Δεύτερον, είναι απίστευτα μάχημος. Και τρίτον, γιατί κόντρα σε όλους και σε όλα, είναι ο μοναδικός που στηρίζει μέχρι εσχάτως τον Batman. Και προσέξτε ποια είναι η ακόμη μεγαλύτερη μαγιά. Παρόλο που είναι ο μόνος που στηρίζει τον Batman, κανένας από τους άλλους που συχαίνονται τον Batman δεν δείχνει να μισεί τον Gordon γι' αυτό. Μπορεί να του πηγαίνουν κόντρα, μπορεί να του φωνάζουν που τον φέρνει στις σκηνές των εγκλημάτων, αλλά κανένας μα κανένας δεν δείχνει να τον μισεί, παιδιά. Τον σέβονται. Και αυτό για να το πετύχεις πρέπει να είσαι πολύ μάγκας. Ιστερόγραφο, θέλω κολλασμένα να δω μια prequel σειρά με τον Gordon του Jeffrey Wright. Και αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ο Matt Reeves το πρότεινε στη Warner. Αλλά η Warner, επειδή είναι η Warner, απέρριψε αυτή την πρόταση και προώθησε την δεύτερη πρόταση που έκανε να γίνει σειρά με τον Πιγκουίν αυτού του σύμπαντος. Καλή είναι και αυτή, δεν λέω, αλλά Warner θέλουμε και την άλλη. Έχετε πάλι χρυσό στα χέρια σας, μην το κάνετε σκατά. Ευχαριστούμε. Θεός Gordon, δεν ξέρω, παιδιά, αν το έχετε καταλάβει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Gordon αυτού εδώ του σύμπαντος. Και συνεχίζουμε ακόμη να βρισκόμαστε στην αγαπημένη μου σκηνή, ε! Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, η οποία έχει αυτήν εδώ τη συνέχεια. Ο Batman τρέχει να ανέβει προς την ταράτσα όπως ο ίδιος ο Gordon του είπε και όσο ανεβαίνει και περνάει τους ορόφους του αστυνομικού τμήματος πετάγονται αφηνιασμένοι αστυνομικοί που τον κυνηγάνε λες και είναι ζόμπι. Δημιουργώντας, παιδιά, εδώ η ταινία μια τύπου post-apocalyptic σκηνή την οποία λατρεύω.
Και προσέξτε τώρα, ο Batman του Matt Reeves, όπως ξέραμε, αλλά όπως το βλέπουμε κιόλας, είναι ένας Batman ο οποίος είναι πολύ προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Τα πάντα σε αυτό το σύμπαν στηρίζονται σε πράγματα που μπορείς να τα δεις και στην καθημερινότητά σου. Δεν υπάρχει τίποτα υπερφυσικό, δεν υπάρχει τίποτα μη πιστευτό και το πιο βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Batman είναι ότι ό,τι έχει πάνω του το έχει για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Άρα, από την πρώτη κιόλας φορά που είδα τη συγκεκριμένη ταινία, μου γεννήθηκαν δύο απορίες. Η πρώτη λοιπόν είναι, γιατί ο συγκεκριμένος Batman να φοράει μπέρτα. Πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος που τη φοράει. Πρέπει να έχει μία χρησιμότητα και όχι να την έχει απλά για τη φιγούρα. Και η δεύτερη απορία, παιδιά, είναι ότι γιατί διάλεξε να μεταμφιέζεται σε νυχτερίδα. Για το δεύτερο ερώτημά μου, δεν θα πάρω ποτέ απάντηση σε αυτή την ταινία. Για το πρώτο όμως. Η μπέρτα του Batman, κυρίες και κύριοι, με μία κίνηση μετατρέπεται σε paraglide για να γλιτώσει ο Batman από τους ζόμπι αστυνομικούς της Gotham. Ιδεάρα, παιδιά, δεν μπορώ να πω, αλλά για εμένα κινηματογραφικά κακή εκτέλεση. Αυτή η κάμερα που έχουν βάλει κολλημένη στη μάπα του Pattinson όσο πετάει, δεν μου άρεσε, δεν μου αρέσει και δεν θα μου αρέσει ποτέ. Και επειδή είπαμε ότι ο Μπατμανάκος μας είναι ακόμη νουμπάς, γκρεμοτσακίζεται. Bob put out an APB on you. You really think he's in on this? I don't trust any of them. Do you? I only trust you. Και εννοείται ότι το σουαρέ ταράτσα συνεχίζεται κανονικότατα με τη δεύτερη συνάντηση σε ταράτσα να είναι γεγονός. Εδώ λοιπόν, για να σας γλιτώσω εγώ από άλλη μια βαρετή κουβέντα, σας λέω ότι οι Batman και Gordon υποψιάζονται ότι το καρφί που ψάχνουν είναι ο Πιγκουίνος. Και το νομίζουν αυτό γιατί ο Alfred που κατάφερε να λύσει τον γρίφο του Ρίτλερ βρήκε ότι σημαίνει αρουραίος με φτερά. Και σου λένε τώρα, φτερά έχει ο Πιγκουίνος. Άρα αυτός θα είναι, πάμε να τον παρακολουθήσουμε. There's Penguin. I wonder what's in the bags. It's a drug lab. Drops. This is a buy. Και ο Μπατμανάκος μας καταλαβαίνει ότι η επιχείρηση ναρκωτικών του Μαρόνι δεν σταμάτησε να λειτουργεί ποτέ. Λειτουργεί κανονικότατα. The biggest drug bust in GCPD history was a fraud. This just got complicated. Και πάνω που κάνουν μια χαρά τη δουλίτσα τους, πετάγεται σαν τη τσουτσού η Σελίνα, η οποία κάτι θέλει να κλέψει και κατά λάθος ανακαλύπτει ότι... Those assholes are coming back. Το πτώμα της Άνικα. Ο Πιγκουίνος δηλαδή, μέσω των συνεργατών του, εμπλέκεται κανονικότατα στην δολοφονία της. Hey, vengeance! You think you could come after my money, huh? Ναι, σιγά Πιγκουίνε, χεστήκαμε πάνω μας ρε. Εδώ βασικά η ταινία προσπαθεί να μας κάνει να φοβηθούμε τον Πιγκουίνο, αλλά δεν το έχει κερδίσει, δεν το έχει σετάρει ποτέ από πριν, οπότε... Τι είναι αυτό ρε παιδιά, αεροπλάνο πήρε μπρος. Α, καλά, Πιγκουίνε! Περίμενε να ζεσταθεί το εργαλείο γιατί είναι τουρμπάτο και δεν κάνει να το ξεκινάω κρύο και μετά θα σου κάνω μια καταδίωξη. Ένα λεπτό, δεν αργώ! Τι έγινε, το σβήσε! Ρε, Batman, περίμενε λίγο να ζεσταθεί το εργαλείο αφού βλέπεις, σε περιμένουν οι άνθρωποι. Και αφού ο Batman για να ξεκινήσει θέλει κάνα πεντάλεπτο, ο Πιγκουίνος προλαβαίνει. Τι προλαβαίνει δηλαδή, με το πάσο του άνθρωπος, φεύγει και μετά, παιδιά, έχουμε μία καταδίωξη. Αυτή εδώ η σκηνή καταδίωξης, παιδιά, όσοι είδαν το The Batman στο σινεμά θα με καταλάβουν, είναι ό,τι πιο satisfying έχω δει στη μεγάλη οθόνη και πιστέψτε με, έχω δει πάρα μα πάρα πολλά. Σιγά το τρελό ρε Πιγκουίνε, έχεις δει τον Τωρέτο τι κάνει με το ίδιο αμάξι. Λέτε να έπαθε κάποια σοβαρή ζημιά ο Batman. Μη μου πεις ότι πέθανε ο Batman. Πού που θα είχα πολύ αγωνία εάν δεν είχα δει αυτή τη σκηνή 300 φορές στο τρέιλερ της ταινίας. Έλεος με αυτά τα τρέιλερς. Και ναι, ξεκάθαρα ο Πιγκουίνος είναι νεκρός. Το αμάξι του γύρισε 150.000 βούρες. Σαν κουράδα στον άνεμο ήταν τόση ώρα.
Αζί, ναι. Θα το προσπεράσω κυρίως γιατί αυτή εδώ η πλανάρα δεν με αφήνει να δω τίποτε άλλο. Τσα, πού είναι το πιγκουινάκι μου, μωρέ. Ρε Ματρίβς, βάζεις αυτή την επικούρα τη σκηνή να περπατάει ο άλλος και να ακούγονται οι μπότες και να είναι ανάποδα και τον βάζεις να σκύβει έτσι και να κοιτάει από κάτω. Έλεος ρε φίλε. And you don't just work for Carmine Falcone, you work for them too. What are you crazy? And why you killed the girl? I didn't kill no girl! Ο πιγκουίνος λοιπόν επειδή μας περνάει για ηλίδιους και εμάς αλλά και τους Gordon και Batman, αρνείται οτιδήποτε και να του προσάπτουν. Boy, you guys are a hell of a duet here. Why don't you start harmonizing? There's only one problem with your little scenario, okay? I ain't no rat! Όμως παιδιά, συγγνώμη, άμα δεν ξέρεις καλά ισπανικά στην Gotham, έχεις πρόβλημα. Ειδικά αν θες να λύσεις γρίφο του The Riddler. Are you El Rata Alara? El Rata Alara? You got something to tell us? Yeah! It's like the worst Spanish I ever heard. It's La, La Rata. Ότι θα κάνει μαθήματα ισπανικών ο πιγκουίνος στους Gordon και Batman, δεν το περίμενα με τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω. Αφήστε που τελικά, επειδή το έψαξα κιόλας, αυτό που τους λέει εδώ ο πιγκουίνος είναι λάθος. Γιατί στα ισπανικά το L χρησιμοποιείται για τα ουσιαστικά αρσενικά γένους και το λα για αυτά του θηλυκού γένους. Οπότε η φράση εδώ είναι ο πιγκουίνος, οπότε πολύ σωστά ο Ρίτλερ έχει βάλει το L. Και αυτή πιγκουίνε, που φωνάζει από πάνω. Look at you two, world's greatest detectives. Am I the only one here knows the difference between L and La? No habla español, fellas? Do me a favor, shithead, shut up. Έτσι, μπράβο, βούλωσέ το τώρα. Μπράβο, ρε κορδονάρα, άρα άρχοντα. You are L. Λέρε παιδάκι μου, αυτός παιδιά ο γρίφος ήταν πολύ μπροστά, δεν μπορώ να πω. Οπότε το rataalada.com είναι ένα site μέσω του οποίου ο Riddler θα δώσει πληροφορία στον Batman για το επόμενο του θύμα. I grew up from a seed, tough as a weed, but in a mansion, a slum, I'll never know where I come from. Do you know what I am? It's an orphan. Πηδάμε αρκετά λεπτά της ταινίας για να δούμε ότι τελικά το επόμενο θύμα του Riddler είναι ο ίδιος ο Bruce Wayne. Αλλά επειδή ο Bruce Wayne είναι ο Batman και ο Batman είναι εκεί, τη βόμβα την τρώει στη μάπα ο Alfred. Γιατί ακριβώς ο αστυνόμος δείχνει ένα φάκελο στον Bruce Wayne που γράφει μπροστά για τον Batman? Αποδεικτικά στοιχεία, αστυνόμε, απόρριτο, όλοι είναι ένοχοι, τίποτα, ό,τι να είναι ρε. Τζόκερ εσύ! Α, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, παιδιά, μπερδέθηκα για μια στιγμή. Εν τω μεταξύ, ο Bruce Wayne μένει σε μια ολόκληρη έπαυλη, αλλά σέρνει τραπεζαρίες για να κάνει χώρο. Bruce. Τώρα, εντάξει, το έφτιαξες όλο αυτό, αλλά θα σου το πω εγώ και ας νευριάσεις. Έχουν ανακαλυφθεί τα τετράδια, αδερφέ. Ξέρεις, αυτό που γράφεις. Για να μην χαλάς τα πατώματα το λέω, όχι τίποτα άλλο. Και τώρα εσύ δεν δικαιολογείσαι, δεν είσαι κανένας χεζινός. Από τετράδι ειδικά, ξέρεις πολύ καλά. Δείτε εδώ κατάσταση, δείτε. Που μου ψάχνει μέσα στα τετράδια και μέσα στις σημειώσεις για να βρει αυτό που θέλει. Λες και δουλεύεις στις ΔΟΕ. Ρε Ματρίβς αγόρι μου, ρε Ματρίβς αγόρι μου. I need to talk to you. Where can we go? Άσε να μαντέψω, Bruce! Στην ταράτσα! I wasn't sure I'd see you again. Yeah, well, things were getting a little hot for me, so... ναι ρε! Εννοείται ότι θα ήταν στην ταράτσα! Πλάκα μου κάνετε τώρα! No! I wanna know why a guy like Falcone would owe you anything. Because he's my father! Ο πατέρας της είναι! Να πω κάτι εγώ τώρα. Εκεί που είναι ο πατέρας της Ελλήνων Φαλκών, και τι έγινε. Πού εξυπηρετεί αυτή η λεπτομέρεια ουσιαστικά την μπλοκή της ταινίας? Γιατί όσο και να το σκέφτομαι, παιδιά, δεν βρίσκω κάτι. Γιατί και πριν που η Σελίνα συμμετείχε σε όλο αυτό, πάλι είχε κίνητρο γιατί ο Φαλκόν είναι ο Φαλκόν. Και τώρα που ο Φαλκόν τελικά είναι και πατέρας της, δεν αλλάζει και τίποτα. Το ίδιο και το αυτό είναι. Τώρα θα μου πεις, το μάτι δίνει ένα έξτρα κίνητρο για να τον σκοτώσει. Γιατί πριν δηλαδή δεν είχε κίνητρο. Μαφιόζος είναι, ο καθένας θα ήθελε να του εναντιωθεί και να τον σκοτώσει. Τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε πολύ σε αυτό. Είναι ο πατέρας του Φαλκόν, το δεχόμαστε, προχωράμε. Το χειρότερο, παιδιά, είναι άλλο εδώ. Who are you under there? What are you hiding? Are you just hideously scarred?
Κάπου εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Σελίνα τα είχε δεσμό δηλαδή με την Άνικα, την κοπέλα που βρήκε λίγο πριν, λίγες ώρες πριν, δολοφονημένη μέσα σε ένα πορπαγκάζ. Τη βρήκε η ίδια η Σελίνα, έτσι. Οκ, το θυμηθήκαμε, το πιάσαμε, προχωράμε. Listen to me. If we don't stand up for Annika, no one will. Και σε αυτήν εδώ τη φάση προσπαθεί να πείσει τον Batman να υπερασπιστούν μαζί την Άνικα. Στο διάλογο συγκινήθηκα. If I can find that dickbag Kenzie, will you help me? Come on, vengeance. Αχ, παιδιά, όταν το λένε vengeance, πω. Ένα μεγάλο μέρος της ψυχούλας μου κριντσάρει, ε. Just don't make any moves without me, understand? It's a lot more dangerous than you know. Αυτό είναι! Πολύ καλά είδατε, κυρίες και κύριοι! Η Σελίνα που μόλις πριν λίγες ώρες είδε νεκρή μέσα σε ένα πορπαγκάζ, μέσα σε μια σακούλα την πρώην της, τώρα φυλάει τον Batman. Αυτό είναι love story, ρε, όχι αηδίες! Αυτά παθαίνεις, παιδιά, όταν προσπαθείς να χωρέσεις σε μια ταινία τόσα πράγματα. Γιατί το The Batman, παιδιά, προσπαθεί να σετάρει και καινούριο κόσμο, και καινούριο Batman, και καινούριο κακό, και να έχει και πολύπλοκο μυστήριο μέσα, αλλά και να έχει και love story μέσα. Κάτι από αυτά είναι φυσικό να καταλήξεις να το κάνεις βιαστικά. Ή κάποια από αυτά. Γιατί κάνει και άλλα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. I don't need baby. I can take care of myself. Ωπα, Batman, τι είναι αυτό εκεί που εξέχει, ρε! Α, θήκη είναι, θήκη. Εντάξει, μπερδεύτηκα μόνο, sorry, μπα! That is our family's legacy. The Waynes and the Arkhams, Gotham's founding families. Τόση ώρα όμως ο Ρίτλερ έπαιζε! Τώρα έχουμε τις μεγάλες αποκαλύψεις από αυτόν. 20 years ago, one reporter set out to uncover the dark truth. He found shocking family secrets. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν πριν χρόνια ανακάλυψε ότι η μητέρα της Martha Wayne δολοφόνησε βάναυσα τον πατέρα της και μετά αυτοκτόνησε. Από τότε λοιπόν και στο εξής, και αφού η οικογένεια Arkham κάλυψε όλη αυτή την ιστορία, η Μάρθα μπαινόβγαινε μέσα σε ιδρύματα. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο Τόμας Γουέιν δεν μπορούσε να το αφήσει να βγει στην επιφάνεια, γιατί ήθελε να βγει δήμαρχος και θα του έκανε κακό όλο αυτό. Οπότε για αρχή πρόσφερε λεφτά στο δημοσιογράφο, τα οποία και αρνήθηκε. Και εφόσον αρνήθηκε, μην έχοντας κάτι άλλο στο μυαλό του για λύση, βάζει το φαλκόν να τον σκοτώσει. I hope you're listening, Bruce Wayne. This is your legacy too. And Gotham needs you to answer for the sins of your father. Ναι, εδώ είναι το κομβικό σημείο, παιδιά, το σημείο που το σχέδιο του κακού μας, από εκεί που ακούγεται σωστό, λογικό και ωραίο, γίνεται ηλίθιο. Γιατί από εκεί που πληρώνουν όντως αυτοί που έχουν πραγματική ευθύνη για όλα αυτά που έχουν γίνει, ξαφνικά λέει, έχει κάνει ο Thomas Wayne, ο πατέρας δηλαδή του Bruce Wayne, κάποια λάθη, περνάνε και στο γιο. Λες και τα λάθη είναι κληρονομιά και πηγαίνουν από γενιά σε γενιά. Ήρθε η ώρα για long story short. Ο Bruce Wayne πηγαίνει στον Falcon για να τον ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση με εκείνον και τον πατέρα του. Ο Falcon λοιπόν του εξηγεί ότι όντως ο πατέρας του απευθύνθηκε σε αυτόν για τον δημοσιογράφο, όχι όμως για να τον σκοτώσει, αλλά για να τον φοβήσει αρχικά. Και εφόσον είδε ότι ο δημοσιογράφος δεν έπαιρνε από λόγια, ο Falcon τον σκότωσε. Και σύμφωνα με τον Falcon πάντα, αμέσως μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου, δολοφονήθηκε και ο πατέρας του Wayne από τον Μαρόνι. Με την δικαιολογία ότι επειδή θα έβγαινε δήμαρχος ο Τόμας Γουέιν, φοβήθηκε ο Μαρόνι ότι μετά από αυτή τη σχέση που είχαν με τον Φαλκόν, ο δεύτερος θα έχει του χεριού του τον Τόμας. Και τώρα ρε παιδιά, τι να πω, είναι από αυτές τις ανούσιες σκηνές που τρώνε χρόνο σε αυτή την ταινία, μας μεταφέρουν στο παιδικό δωμάτιο του Bruce Wayne χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Λες και τόση ώρα δεν έχουμε χορτάσει από συζητήσεις ή τα ράτσες από exposition. Θέλουμε και λίγο παιδικό δωμάτιο του Bruce Wayne για να στανιάρουμε. Ρε πάτε καλά! You lied to me. Why didn't you tell me all this? All these years I've spent fighting for him. Believing that he was a good man. He was a good man. Μετά από αυτό το δυσάρεστο διάλειμμα, μεταφερόμαστε σε μια ουσιαστική σκηνή. Wasn't to protect the family image and he didn't have anyone killed. He was protecting your mother. He didn't care about his image or the campaign, any of that. He cared about her. Ο Thomas Wayne λοιπόν όλα αυτά δεν τα έκανε για να προστατεύσει τη φήμη του, αλλά για να προστατεύσει την γυναίκα του.
Το οποίο βέβαια δεν του δίνει κάποιο σύγχρονο χάρτη, αλλά τουλάχιστον στα μάτια μας ανεβαίνει λίγο. Και σύμφωνα με τον Άλφρεντ αυτή τη φορά, ο πατέρας του Γουέιν δεν έδωσε ποτέ την άδεια στο Φαλκόν για να σκοτώσει τον δημοσιογράφο. Αυτή την απόφαση την πήρε από μόνο στο Φαλκόν. He told Falcone he was going to the police that he would confess everything. And that night, your father and your mother were killed. Τσακ! Είδατε πως αλλάζει ολόκληρο το νόημα μιας ιστορίας από μόνο μία λεπτομέρεια. Τελικά, παιδιά, τον Τόμας Γουέιν δεν τον σκότωσε ο Μαρόνι, αλλά ο Φαλκόν. Ή τουλάχιστον αυτό υπονοείται εδώ πέρα. It was my job to protect them. Do you understand? Και με αυτή τη φράση εδώ πέρα, παιδιά, επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, ότι ο Άλφρεντ δεν είναι μπάτλερ, αλλά η μυστική του αποστολή, η κρυφή του αποστολή ήταν να προστατεύει τους Γουέιν. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή του βίντεο ότι αυτός εδώ ο Άλφρεντ είναι ένας συνδυασμός Άλφρεντ του Νόλαν, αλλά και Άλφρεντ από τη σειρά Gotham. Γιατί και πετάει τις φιλοσοφίες του και βοηθάει τον Γουέιν, αλλά και εκπαίδευσε τον Μπρους Γουέιν. Είναι μάχημος με άλλα λόγια. God. I never thought I'd feel fear like that again. I thought I'd mastered all that. Και εδώ, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας γνωρίσω την ηθοποιάρα μας, το Robert Pattinson. Παιδιά, ο Robert. Robert, τα παιδιά. I mean, I'm not afraid to die, but I realize now there's something I haven't got past. Ξέρετε ποιος Robert, ε? Αυτός που δεν κάνει για το ρόλο του Batman, ο ατάλαντος, ο ανέκφραστος, αυτός ο αποτυχημένος βρικόλακας, αυτός. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα έχει παίξει σε πόσες ταινιάρες, παίρνοντας τον έναν πιο δύσκολο ρόλο από τον άλλον και τερματίζοντάς τους κιόλας. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να σας το χαλάσουμε. Haters, φιλάκια ρε από τον Ρόμπερτ έχετε. Σας το χάλασα τελικά. Πολύ σημαντική στιγμή αυτή εδώ. Γιατί αυτή η στιγμή, παιδιά, είναι που ο πρωταγωνιστής μας αλλάζει, εξελίσσεται. Και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτή τη ζωή, δεν είναι δυνατόν να είναι αδιάφορος εντελώς, γιατί έχει έναν άνθρωπο να τον νοιάζεται, τον Άλφρεντ. Και κατ' επέκταση αυτό είναι αμοιβαίο. Και ο Μπρους Γουέιν νοιάζεται για τον Άλφρεντ. Αλλά τώρα να σας πω κάτι, πέρα από την πλάκα. Έχει περάσει τόση ώρα και μία συνάντηση σε ταράτσα δεν έχουμε δει. Είναι δυνατόν. Help me out, man! She got my gun! Άντε, μπράβο! Αχ, παιδιά μου είχε λείψει, ε! Σε αυτό το σουαρέ ταράτσας, λοιπόν, η Σελίνα πιάνει τον Κένζι. Put the gun down. I'm telling you, goddammit, she called me! Όπου ο Κένζι είχε πιάσει την Άνικα για λογαριασμό του Φάλκον, όπου ο δεύτερος ανάγκασε την Άνικα να του πει τι της είχε ξεράσει ο δήμαρχος, αυτή του τα ξέρασε όλα και... τη σκότωσε. Και αυτό που ήξερε η Δής Μυριάνικα ήταν ότι ο Φαλκόν είναι αυτός που έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία για τον Μαρόνι. Rada, Lada. The Falcon has wings too. Falcon is the rat. Τώρα την αλήθεια μου θα σας την πω, παιδιά. Έχω αρχίσει και είμαι με τον Πιγκουίνο που τους ηρωνευόταν λίγο πιο πριν. Look at you two. World's greatest detectives. Δηλαδή πριν, το πρώτο πράγμα που τους ήρθε στο μυαλό με φτερά ήταν ο Πιγκουίνος. Και όχι το γεράκι. Ήταν ο Πιγκουίνος, ο οποίος είναι ένα απλό τσιράκι και όχι το κεφάλι της δεύτερης μεγαλύτερης συμμορίας στην Gotham, η οποία έχει και ξεκάθαρο κίνητρο να θέλει να κάνει κακό στο Μαρόνι. Τα συμπεράσματα δικά σας. No. We work for him. Everybody does. Καλά, εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, ρε παιδιά. Ήταν ξεκάθαρο από αυτά που μας έχει δείξει η ταινία ότι η μισή αστυνομική της Gotham είναι διεφθαρμένη και δουλεύουν για το Φαλκόν. Και αυτός είναι και ο δεύτερος λόγος που η αστυνομική από την αρχή της ταινίας κοιτάνε με μισό μάτι τον Batman. Τραγική ηρωνία, κυρίες και κύριοι, όπως στις περισσότερες ταινίες. Το φιλανθρωπικό ταμείο που ίδρυσε ο ίδιος ο Τόμας Γουέιν για να βοηθήσει τους αδύναμους της Gotham. Το έχουν πάρει οι πάντες και ξεπλένουν χρήμα αβέρτα. Και ο Φαλκόν, επειδή είναι γνωστή κουφάλα, ήθελε περισσότερα, οπότε έδωσε τους υπόλοιπους στους αστυνομικούς με αντάλλαγμα να κάνει τους αστυνομικούς ό,τι αυτός θέλει. So simple. Σιγά το πολύπλοκο σχέδιο που δεν μπορούσαν να βρουν τόση ώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Batman που δέρνει κόσμο στην Gotham τη νύχτα εδώ και 2 χρόνια δεν άκουσε τίποτα για αυτήν όλη τη διαφθορά πίσω από την ανανέωση της Gotham. Αλλά και να τα άκουσε, πού να το θυμάται, αφού μου γράφει ότι ακούσε τετράδια. Can you tell Mr. Falcone I'd like to come up? He ain't seen nobody tonight. Tell him it's about Annika. Η Σελίνα αμέσως μετά πηγαίνει να σκοτώσει τον Φαλκόν, όπου ο Φαλκόν, επειδή κατά βάθος είναι ο Φλας, αποφεύγει τις εξεπαφείς πιστολιές της Σελίνα και γλιτώνει. Παράλληλα όμως, στο ίδιο μέρος έχει μπει και ο Μπάτμαν. Πω
Ό,τι βλέπουμε, παιδιά, φοβερά πρωτοποριακή ιδέα με τον Batman που είναι μέσα στα σκοτάδια να φαίνεται μέσα από τους πυροβολισμούς των εχθρών του. Ε, τι, τι έγινε πάλι. Πάλι λάθος. Ε, τι θα γίνει τώρα, μωρέ. Ε, δεν γίνεται δουλειά. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Παιδιά, δεν ξαναμιλώ για πρωτοπορία, τελείωσε. Ναι, μωρέ, σταμάτα, μην φωνάζεις. These rights in mind, is anything else you wish to tell me? Goddamn rat! Ρε! Αυτός γιατί είναι ελεύθερος με κοροϊδεύετε! Ρε, Batman, εσύ ο ίδιος λίγο πριν δεν τον κυνηγούσες και ανατείναξε τη μισή εθνική! Τι έγινε, δεν το συνέλαβε κανένας γι' αυτό! Τι διέλο! Ποιος δικάζει εκεί πέρα, ρε! Η θεή από το Moon Knight! Straight paint your ass! Shoot! Shoot! Τσακμπαν, με συνοπτικές διαδικασίες πάπαλα το γεράκι μας ή αλλιώς ο Φαλκόν. Ποιον στο σκότωσε όμως δεν είδαμε. Ορίστε, και γιατί έπρεπε να τον βγάλει ο Batman τώρα το Falcon έξω για να τον σκοτώσει ο Riddler? Δεν μπορούσε να τον σκοτώσει μία οποιαδήποτε μέρα που έβγαινε από το άνδρο του. Και η ταινία κλασικά συνεχίζει να τρώει το χρόνο της σε ανούσιες σκηνές. Αφού αμέσως μετά μεταφερόμαστε σε μία μακρόσυρτη σκηνή και καλά φόβου στο δωμάτιο του Ρίτλερ. Όπου λίγο πριν μας έδειξε ότι ο Ρίτλερ σηκώθηκε και έφυγε, η ίδια η ταινία. Και λίγο πιο μετά, ο ίδιος ο Ρίτλερ παραδίνεται. Stay still! Now! Ουχ, ανομαλιάρης ο Ρίτλερ, ε! Δείτε, γουστάρει χειροπέδες. Ή μερακλείς, ανάλογα με τα γούστα του καθενός, δεν κρίνω. Έτσι ακριβώς αντιδράς όταν συναντάς από κοντά το είδωλό σου. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβεις σε λίγο. Which one's you? You tell me. Άρα ο Ρίτλερ είναι πρώην μπαρίστα. Edward Nashton works at KTMJ. He's a forensic accountant. Παιδιά, συγγνώμη, θα σας απογοητεύσω, αλλά τελικά ο κακός μας δεν είναι πρώην μπαρίστα, αλλά πρώην εγκληματολόγος λογιστής. Ο οποίος ανακάλυψε την μαύρη αλήθεια πίσω από το πρόγραμμα ανανέωση της Gotham και έβαλε σκοπό της ζωής του να τα βγάλει όλα στη φόρα. Friday, July 16th. My life has been a cruel riddle I could not solve. Thursday, October 31st. Two years of nights have turned me into a nocturnal animal. Και τώρα έχουμε το πολυπόθητο τέτα-τέτ μεταξύ του καλού μας και του κακού μας. If only you knew how long I've been waiting for this day, for this moment. Bruce Wayne. Και ναι, φτάσαμε στο σημείο 0, κυρίες και κύριοι. Το σημείο που θα αλλάξει όλη την ταινία. Το σημείο που μαθαίνουμε πρώτον ότι ο Ρίτλερ ξέρει την πραγματική ταυτότητα του Batman και δεύτερον ότι στην ουσία είναι ένα ορφανό το οποίο μεγάλωσε μέσα από τις δυσκολίες και το βόθρο της Gotham. Και συνεχίζουμε. God, look at you. Your mask is amazing. I wish you could have seen me in mine. Ο κακός μας, παιδιά, θαυμάζει τον Batman και όχι απλά τον θαυμάζει, τον έχει σαν πρότυπό του. You and I both know. I'm looking at the real you right now. Πάρα πολύ ωραία λόγια από τον κακό μας, παιδιά, εδώ, γιατί η μάσκα κάνει και τον Batman να είναι ο πραγματικός του εαυτός και όχι μόνο τον κακό μας. You showed me all it takes is fear and a little focused violence. You inspired me. Out of your goddamn mind. Και ακριβώς εδώ είναι το κομβικό σημείο, παιδιά. What? This is all in your head. You're sick. You think you'll be remembered. You're a pathetic psychopath. Ο Ρίτλερ όντως πιστεύει ότι όλα αυτά τα έκανε μαζί με τον Batman. Όντως πιστεύει ότι έχει γίνει ομάδα με τον εμπνευστή του. Και τώρα που ο Bruce του λέει ότι φίλε, όλα αυτά είναι μέσα στο μυαλό σου, δεν ισχύουν, αυτός τρελαίνεται. Δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα. You're gonna die alone. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω ότι όλο αυτό που είδαμε το χτίζει η ταινία από την αρχή της. Και το έκτιζε υποσυνείδητα στο μυαλό του θεατή με αυτούς τους οπτικούς παραλληλισμούς που σας είπα να προσέχετε και σας τόνισα από την αρχή της ταινίας. Σου έδειχνε δηλαδή ότι ο Ρίτλερ είναι ένας μιμητής του Batman. Και ενώ, παιδιά, μέχρι εδώ πέρα η ταινία παρόλα τα θέματα που είχε με είχε κερδίσει 100%, ξαφνικά... No! Oh! Not how this was supposed to go! Βρήκε φταίδες.
Τι τον βάλετε να κάνει τον Φουλντάνο εκεί πέρα, πάτε καλά. Μια χαρά έπαιζε 2,5 ολόκληρες ώρες ο άνθρωπος, γιατί είναι και ηθοποιάρα. Το overacting στο τέλος, γιατί. We were gonna be safe here. Watch what? Everything! Και είστε έτοιμοι να δείτε το The Batman να μετατρέπεται στα BAM σε The Dark Knight. Φύγαμε. What's black and blue and dead all over? Ένα στροφάκι που κάηκε. Εντάξει, μαύρος ο Batman το έπιασα. Μπλε όμως γιατί. If you think you can stop what's coming, what have you done? Κοντρόλ, μ' ακούς? Το κατάλαβες κι εσύ αυτό που κατάλαβα? Για παίξτε μαζί. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fist fight with you. What did you do? If you think you can stop what's coming, what have you done? Μεγάλος φαν του Christopher Nolan, παιδιά, ο Matt Reeves. Πολύ μεγάλος. Και εδώ ο Ρίτλερ τραγουδάει το Ave Maria, το τραγούδι δηλαδή που ακουγόταν στην εναρκτήρια σκηνή. Και είπαμε ότι αυτό το τραγούδι παίζεται στις κηδείες και μια τέτοια μαζική κηδεία ετοιμάζει και ο κακός μας εδώ. Και μετά από την αύξηση της κλιμάκωσης με αυτό το τραγούδι του Ρίτλερ και όλα αυτά που γίνονται τέλος πάντων στην προηγούμενη σκηνή, ξαναπάμε σε μια άλλη σκηνή για να πάει ο Batman στο σπίτι του Δήμαρχου, για να βρει το εργαλείο που σκότωσε το Δήμαρχο ο Ρίτλερ και να γίνει αυτό. Hey man, I don't think that you should be touching that. Αυτή εδώ, παιδιά, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι η πιο έξυπνη ιδέα που έχει να αναδείξει αυτή η ταινία. Boy, this guy's a real nut job, huh? Killing Mitchell with a friggin' carpet tool. Oh, my uncle's a... he's an installer. Γιατί εδώ, guys, ένας απλός αστυνομικός της Gotham βοηθάει τον Batman να ξεσκεπάσει το σχέδιο του Riddler με τη λεπτομέρεια που του λέει. Ναι ρε ταινία, ναι ρε σεναριογράφη, τέτοιες ωραίες ιδέες γουστάρω να βλέπω στις ταινίες. Μπράβο σας γι' αυτό, για τα υπόλοιπα πάλι. Hey guys, thanks for all the comments and a special thanks to everyone for the tips on detonators. Ωραία Ρίτλερ, δικός μας είσαι ρε. Παιδιά, ο Ρίτλερ είναι και influencer και μάλιστα και δικό του κανάλι με 507 followers. You've seen Gotham's true face now. Together we've unmasked it. But unmasking is not enough. Όπα, τι εννοείς ότι το ξεσκέπασμα δεν είναι αρκετό? The day of judgment is finally upon us. I've parked 7 vans all along the city seawall. Πού κολλάει τον ρόλο αυτό? The flooding will happen so fast, evacuation will not be an option. Από πού και ως πού αυτός ο κακός, αυτός ο Ρίτλερ που τόση ώρα, 2,5 ολόκληρες ρημάδες ώρες, μας παρουσιάζεται ως ο αντιήρωας που θέλει να καθαρίσει από τη βρώμα την Gotham και να ξεσκεπάσει όλους τους διαφθαρμένους, ο μιμητής του Batman που τον έχει ως πρότυπό του, έτσι, ξαφνικά θέλει να τους σκοτώσει όλους. Από το ξεβρωμίζουμε την Gotham, πήγαμε στο αφανίζουμε την Gotham. Ό,τι να είναι. Ό,τι έκτιζε 2,5 ώρες τώρα η ταινία, τον γκρεμίζει. Και ακριβώς επειδή έφαγε 2,5 ώρες σε όλο αυτό, τώρα η ταινία δεν έχει χρόνο για να αναπτύξει το ίδιο το plot twist της. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Those who are not washed away will race through the streets in terror. Τα φορτηγά λοιπόν σκάνε, η Gotham πλημμυρίζει. Στην κεντρική πλατεία της Gotham γίνεται συγκέντρωση της νέας υποψήφιας δημάρχου. Οπότε μόλις γίνεται το μπαμ, όλοι τρέχουν μέσα στο γήπεδο που είναι σε αυτή την πλατεία. Γιατί τι πιο λογικό σε μια πλημμύρα από το να μπεις μέσα σε ένα ισόγειο γήπεδο? Μην τρέξετε μωρέ σε ψηλά σημεία, ξέρετε, σε ορόφους, σε ταράτσες. Μέσα στο ισόγειο γήπεδο, ρε. Να πνιγείτε όλοι σίγουρα. Α, ναι, και καλύτερο. Στο οποίο γήπεδο ο Ρίτλερ έχει φροντίσει να πάνε οι ακόλουθοί του ντυμένοι σαν αυτόν και οπλισμένοι χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Αφού ούτως ή άλλως το σχέδιό του είναι να πνιγεί ολόκληρη η Gotham. Τους να υπεράδες ακόλουθους εκεί πέρα, τι τους θέλει. Πάμε ρε Batman, αυτή είναι η είσοδος. Τρελή είσοδος, παιδιά, εδώ από τον Batman και δεν κάνω πλάκα καθόλου. Κάθε φορά που τη βλέπω, ανατριχιάζω. Ο Batman λοιπόν μπαίνει από την οροφή, δέρνει κόσμο στο ταβάνι του Madison Square Garden και ενώ τους έχει σαπακιάσει όλους,
Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά θα το ξαναπώ. Τέτοιο γιωτά Batman δεν έχω δει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, λίγο πριν μας τον έδειξε που σαπάκιασε μια ολόκληρη ομάδα μόνος του και τώρα μας τον δείχνει να τρώει καραμπινιά από το μισό μέτρο. Και όλο αυτό το ανούσιο πράγμα από ό,τι φαίνεται έγινε για να κάνει κάτι και η Σελίνα στο τέλος της ταινίας. Όπα, πράσινο υγρό που δίνει κατευθείαν όθηση στον Batman να σηκωθεί. Είναι απλά μια ένεση ανδρεναλίνης, είναι το γνωστό πράσινο υγρό που χρησιμοποιεί ο Bane για να είναι όπως είναι. Θα μάθουμε στις επόμενες ταινίες, δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάντως παιδιά, αυτό που θα μάθετε από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η πραγματική αλήθεια για το πώς κατάφερε να σηκωθεί ο Bruce Wayne. Όχι, δεν ήταν ο Ρος. Ε, Bruce, μ' ακούς. Αυτός μου είπε ότι δεν του αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Έτσι, μπράβο! Ρίχτου, Μπρους! Θα του έρθει να κι εγώ καμία, αλλά δεν μπορώ. Άντε με τους ανώμαλους! Και όπως ήταν φυσικό, το νερό μπαίνει μέσα στο Madison Square Garden, ρίχνει τα πάντα κάτω, καλώδια με ρεύμα κρέμονται και παιδιά, ο Μπατμανάκος μας είναι έτοιμος επιτέλους να θυσιαστεί για το καλό της Gotham. Μέτρια CGI απομίμηση του Batman, παιδιά, εδώ που πηδάει πάνω στο καλώδιο, ειδικά στο σινεμά, έκανε μπαμ ότι αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι CGI. Και τώρα ήρθε επιτέλους η στιγμή, ρε παιδιά, αυτή η στιγμή που η ταινία μας προετοιμάζει για 3 ολόκληρες ώρες, να δούμε δηλαδή τον Batman να θυσιάζεται για την Gotham. Πάμε, παιδιά, να το απολαύσουμε. Αυτό ήτανε. Τσακ μπαμ. Σου λέει η ταινία, έλα παιδιά, τώρα αυτοθυσίες και ιδίες. Έχουμε φάει τόση ώρα να σετάρουμε πράγματα, οπότε τώρα δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να τρέξουμε. Έλα πάμε. Ανεπιτρεπτό. Ντροπή. Οπότε από εδώ και πέρα παιδιά, η ταινία εμένα τουλάχιστον με είχε χάσει εντελώς. Ο Batman προσπαθεί να σώσει τους κατοίκους της Gotham, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από κάτι συντρίμια. Πρώτα στο χέρι του εννοείται ότι το πιάνει ο μελλοντικός Robin και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Και το μεγάλο κρίμα εδώ είναι η εκπληκτική φωτογραφία και η εκπληκτική κινηματογράφηση, ρε παιδιά, που έχουν κάνει εδώ οι άνθρωποι, αλλά η σκηνή δεν έχει την απαραίτητη βαρύτητα που της αξίζει. Και δεν την έχει γιατί η ταινία τόση ώρα έτρωγε χρόνο σε ανούσια πράγματα και ξεπέταξε την κάθαρσή της. Wednesday, November 6th. I have had an effect here, but not the one I intended. Και η ταινία μας οδεύει προς το τέλος της, δείχνοντας μας τον Batman να βοηθάει κόσμο να απεγκλωβιστεί από τα συντήρμια που δημιούργησε η πλημμύρα που δημιούργησε ο Ρίτλερ. Isn't that just terrible? Him. Πρώτον, γιατί μπορούν και μιλάνε μεταξύ τους οι τρόφιμοι στο Arkham. Και δεύτερον, αυτός ο άλλος ο τρόφιμος που μιλάει, μη μου πείτε ότι είναι ο... What is it they say? One day you're on top, the next you're a clown. Α, ναι, είναι ο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, είναι ο. The less of them you have, the more one is worth a friend. Είναι ο Τζόκερ στο άλλο κελί, παιδιά, και αν δεν το ξέραμε τότε που είδαμε την ταινία The Batman στο σινεμά, τώρα το ξέρουμε γιατί έχει βγει και η κομμένη σκηνή του Batman με τον Τζόκερ που μιλάνε μέσα στο Arkham Asylum, οπότε είμαστε 100% σίγουροι. Όπως έχω ξαναπεί και σε κάποιο Batcave session, δεν ήθελα άλλον Τζόκερ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δει πολύ Τζόκερ και μάλιστα και πολύ επιτυχημένο Τζόκερ. Οπότε θα ήθελα να δω και κανέναν άλλον κακό. Το μόνο θετικό στην όλη περίπτωση, μάλλον το μόνο πράγμα που με κάνει να δω θετικά αυτήν την παρουσία, είναι ότι τον Τζόκερ τον υποδίεται ο Μπάρι Κίογκαν, ο οποίος είναι ηθοποιάρα. Επίσης είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι στην επόμενη ταινία Batman δεν θα είναι ο Τζόκερ ο κεντρικός κακός της, αλλά πιστεύω ότι θα είναι στην τρίτη ταινία. Αλλά θα δείξει το μέλλον.
Και παιδιά, έχουμε δει τόσα και τόσα σε αυτή την ταινία, ή μάλλον κάποια δεν τα έχουμε δει. Τι μας έλειπε να δούμε? Και λίγα Fast and Furious vibes. Γιατί ο Bruce Wayne, παιδιά, αποχαιρετά τη Σελίνα και μετά κάνουν και μια ωραία ερωτική κοντρίτσα με τις μηχανές και στο τέλος χωρίζουν οι δρόμοι τους. Γιατί σου λέει ο Matt Reeves, έχει γίνει το ίδιο σε bromance με τον Toretto και τον Brian. Γιατί να μην το κάνω εγώ σε romance? Και το The Batman, κυρίες και κύριοι, μετά από 2 ολόκληρες ώρες και 47 λεπτά, έφτασε στο τέλος του. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είπε κανένας ότι το The Batman δεν είναι καλή ταινία. Κάθε άλλο προς Θεού. Απλά ρε παιδιά, όταν βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να εκτυλίσσεται ένα project το οποίο έχει τέτοιες προοπτικές, ή όταν το βλέπεις και σκοντάφτει συνεχώς, σου σκάει άσχημα. Εάν αυτή η ταινία δεν έκανε τόσο ανούσια πολύπλοκο το σενάριό της, γιατί παιδιά, εάν το αναλύσεις το σενάριό της, δεν είναι και τόσο πολύπλοκο. Εάν έκοβε δηλαδή τις 300 συναντήσεις στην ταράτσα, εάν έκοβε κάποιες περιττές συζητήσεις, κάποιες περιττές σκηνές που δεν χρειαζόντουσαν καθόλου, εάν δηλαδή έκοβε ένα μισαωράκι από το πρώτο της δίωρο και έκανε και λίγο πιο έξυπνο exposition και όλον αυτόν τον χρόνο που θα κέρδισε τον έδινε στην τρίτη της πράξη, τότε παιδιά θα μιλούσαμε για ένα αριστούργημα. Γιατί το The Batman, ναι μεν είναι καλή ταινία, αλλά αριστούργημα εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να την πω με τίποτα. Επίσης, για εμένα τουλάχιστον δεν επιτρέπεται να έχει το The Batman τόσους πολλούς παραλληλισμούς με το The Dark Knight. Και δεν με πειράζουν τόσο πολύ οι οπτικοί παραλληλισμοί όσο οι σεναριακοί. Όταν θες να κάνεις κάτι νέο, κάνε κάτι εντελώς νέο. Πάντως, παρόλα αυτά, περιμένω πώς και πώς το sequel του The Batman, γιατί εκεί παιδιά, εάν ο Matt Reeves δει όλα αυτά τα λάθη και τα διορθώσει, θα δούμε ένα αριστούργημα 1000%. Όχι τίποτα άλλο, ο άνθρωπος είναι και σκηνοθετάρα. Μπορεί να το κάνει και με το παραπάνω. Χίλια μπράβο λοιπόν για την προσπάθεια, χίλια μπράβο για τη σαουντρακάρα που έπαιζε συνεχώς πίσω από την ταινία καθ' όλη τη διάρκειά της και τα καλύτερα ας ελπίσουμε πως έρχονται. Όπως πάντα, περιμένω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για το The Batman και επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας σκηνή από την ταινία. Ξέρω, είναι δύσκολο, έχει πολλές, αλλά θέλω μία να επιλέξετε. Α, και γράφτε μου και ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο κακός στην επόμενη ταινία The Batman. Θέλω να δω, έχω μεγάλη περιέργεια πόσοι θα το πετύχετε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και να είσαι μέλος της Tom & Chill παρέας παντού, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία από τις βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!